Όσα επιχειρήματα και αν επιστρατεύσει την κύρη της κυβέρνησης, το νομοσχέδιό σας κλιμακώνει την επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση, μετατρέποντάς την σε τζόγο και σε ατομική υπόθεση για τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι αφού πρόσφατα έμαθαν νέα πράγματα, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης στην ομιλία του, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πως προστασία της εργασίας σημαίνει δεκάωρα, απλήρωτες υπερορίες και εντατικοποίηση της εργασίας, τώρα μαθαίνουν άλλο ένα νέο πράγμα, πως η ασφάλισή τους μέσω του κεφαλαιοποιητικού συστήματος που προωθείται θα είναι ατομικό ρίσκο και οι ίδιοι θα χαρακτηρίζονται επενδυτές που θα τζογάρουν σε χρηματιστηριακές λοταρίες στους κόπους μιας ζωής. Φυσικά και το νομοσχέδιο δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, παρά αποτελεί άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα των ασφαλιστικών ανατροπών που συντελούνται χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έρχεται να ολοκληρώσει τα χτυπήματα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων στο ασφαλιστικό, οικοδομώντας πάνω σε αυτά, με πιο εμβληματικές φυσικά, τις αλλαγές που έφερε ο περιβόητος νόμος Λεμιτόμος Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια η περαιτέρω θωράκιση των αναδιαρθρώσεων με τον νόμο Βρούτσι. Οδηγός όλων των ανατροπών και στην κοινωνική ασφάλιση, οι λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, δηλαδή οι στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, στηρίζετε και υλοποιείτε χρόνια τώρα για δημιουργία του συστήματος των τριών πυλώνων ασφάλισης, με μέτρα όπως ο περιορισμός της δημόσιας συνταξιοδότησης σε μια εθνική σύνταξη πείνας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσφυγή στους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς ομίλους, τη συνέχιση της δουλειάς μέχρι το θάνατο, ενώ οι εισφορές των εργαζομένων προσφέρονται ως ζεστό χρήμα στις τσέπες των διαφόρων επενδυτών. Αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες για κερδοφορία του κεφαλαίου και ακριβώς για την κάλυψη αυτών των αναγκών νομοθετείτε, όπως νομοθέτησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαντλώντας κάθε ανθρώπινο ηλικιακό όριο, ώστε η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης να συνεχίζει πέραν των φυσικών ορίων, με αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 70, στα 72, μειώνοντας και καταργώντας ταυτόχρονα τις κρατικές δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή τις συντάξεις, την υγεία, την πρόνοια, αφού για το κεφάλαιο και το αστικό κράτος που το υπηρετεί, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται κόστος, ανεπίτρεπτο κόστος, αλλά και κονδύλια συνάμα που θα διοχετευτούν σε κάθε είδους φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ακριβώς αυτές τις ευρωπαϊκές πρακτικές, τις οποίες Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εκφιάζεται και δίνεται όρκους πίστης, είναι που προωθούν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης, εμπορευματοποιούν και ιδιωτικοποιούν την υγεία και την πρόνοια, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σταδιακή απόσταση κράτους και εργοδοσίας από τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ενώ οι ανατροπές στην επικουρική ασφάλιση που αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου στο διαχρονικό ξύλωμα του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος έρχονται να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα του κλάδου των ιδιωτικών ασφαλίσεων και των επενδυτών που θα αναλάβουν με το αζημίωτο να διαχειριστούν τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων. Εξάλλου, στην Επιτροπή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, οι μόνοι που συμφώνησαν με την κυβέρνηση είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι χρηματιστές, οι τραπεζίτες και οι διάφοροι εκπρόσωποι τους. Έτσι λοιπόν η σύνταξη σταματά να είναι προστασία και μετατρέπεται σε επένδυση, η δε ασφαλισμένη σε επενδυτές. Και επειδή οι επενδύσεις πολλές φορές αποτυγχάνουν, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι μπορεί να μετατραπούν σε αποτυχημένους επενδυτές και να βρεθούν στο δρόμο. Όσο για τους αυστηρούς κανόνες που επικαλείστε, αυτά να τα πείτε στους χιλιάδες ασφαλισμένους και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που αντί για σύνταξη έγιναν θύματα των διακυμάνσεων του χρηματιστηριακού δίκτυ. Μάλιστα, στην προσπάθειά σας να πείσετε, ισχυρίζεστε και το ακούσαμε πολλές φορές αυτή την αίθουσα σήμερα, πως το νομοσχέδιο αποβλέπει, για παράδειγμα, στη μείωση του δημογραφικού κινδύνου που απειλεί τα εισοδήματα των μελλοντικών συνταξιούχων. Όμως, αλήθεια, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι, δηλαδή οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι
κινδυνεύουν ή όχι από τα χαμηλά μεροκάματα, τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, τα απλήρωτα δεκάωρα που πρόσφατα νομοθετήσατε. Και αυτόν τον κίνδυνο θα τον πληρώνουν ακόμα πιο ακριβά στα γερατιά τους, όντας μέσα σε ένα σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης χωρίς τις εγγυήσεις της κοινωνικής ασφάλισης, όπως για παράδειγμα ήταν τα κατώτερα όρια σύνταξης. Μιλάτε για εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Σκέτη κοροϊδία, πρόκληση και απίθμενος εμπεγμός. Τη στιγμή που το σύστημα δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν σύνταξη και οι εισφορές θα τζογάρονται. Εσείς το προβάλλετε ως αυτό που θα δώσει υψηλότερες συντάξεις. Μιλάμε λοιπόν πλέον για ένα σύστημα που ονομάζεται και επίσημα σύστημα καθορισμένων εισφορών και όχι καθορισμένων παροχών. Δηλαδή, αν και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το ύψος της σύνταξης, είναι προκλητικό να εμφανίζεται πως θα δώσει και μεγαλύτερες συντάξεις από τις σημερινές. Αλήθεια, πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει από σήμερα σε 40 χρόνια πόσο θα έχει αποδώσει το τζογάρισμα ώστε να μαντέψει τις παροχές? Άλλωστε το σύστημα της κεφαλαιοποίησης ισχύει και για τα επαγγελματικά ταμεία, όπως εν μέρη και για το ΕΤΑΕΠ, και τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά. Ενώ και η πείρα από τα αποθεματικά των ταμείων που τζογαρίστηκαν τις περασμένες δεκαετίες και έγιναν καπνός, είναι ο καλύτερος μάρτυρας για το τι περιμένει τους νέους εργαζόμενους. Αλήθεια, αφού λέτε πως θα πάρουν μεγαλύτερη συντάξη, τότε γιατί φροντίζετε μέσα από το νομοσχέδιο να παράσχετε ασυλία στα στελέχη που θα επιλέγονται να διοικούν το ταμείο, το ΤΕΚΑ, να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των ατομικών κουμπαράν των ασφαλισμένων? Ισχυρίζεστε ότι το κράτος θα εγγυάται πως οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να πάρουν λιγότερα από τις εισφορές τους, αν δεν πάει καλά το τζοχάρισμα. Αν είναι έτσι, γιατί δίνεται η δυνατότητα επιλογής του ρίσκου χαμηλού, μέτρου, υψηλού στον ασφαλισμένο, αφού δεν πρόκειται να χάσει όπως διατείνεστε? Μιλάτε για μετατροπή του ασφαλιστικού συστήματος σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Όντως, οι ασφαλιστικές εισφορές που είναι ο ιδρώτας των εργαζομένων δίνονται πλωσιοπάραχο και απλόχερα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, το επίδικο είναι σοβαρό, αφού δεκάδες δισεκατομμύρια, ακούσαμε διάφορα νούμερα σήμερα, δηλαδή οι εισφορές των ασφαλισμένων θα αιμοδοτούν την καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς να υπάρχει δέσμευση ότι οι συντάξεις είναι κατοχυρωμένες. Και βέβαια είναι χωρίς αντίκρισμα η κυβερνητική υπόσχεση πως το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων του υφιστάμενου συστήματος των σημερινών συνταξιούχων, όταν το ίδιο το Υπουργείο εκτιμά πως η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο και η διακοπή εισφορών από τους νέους ασφαλισμένους θα προκαλέσουν χρηματοδοτικό κενό στο ΤΕΑΕΠ. Ποιος θα φορτωθεί όμως αυτό το κενό? Θα φορτωθεί στις πλάτες των φορολογουμένων αλλά και των συνταξιούχων του ισχύοντος συστήματος, που θα δουν τις συντάξεις τους για άλλη μια φορά να πετσοκόβονται. Συνεπώς, η κλιμάκωση της επίθεσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής του λαού μας, τα απανωτά χτυπήματα πάνω σε δικαιώματα και κατακτήσεις, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να έχει ψευδεστήσεις ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν αν δεν πάρουν στα χέρια τους οι ίδιοι εργαζόμενοι την υπόθεση της προστασίας της ζωής τους, αν δεν διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους, των ίδιων και των οικογενειών τους. Γιατί είναι οι μόνοι που πληρώνουν για την κοινωνική ασφάλιση και έχουν όλο το δίκαιο να διεκδικήσουν την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους. Και για να συμβεί αυτό, που επιβεβαιώνεται από την ίδια τη ζωή, χρειάζεται να δώσουν τις δυνάμεις τους για πιο μεγάλους, πιο μαζικούς, πιο αποφασιστικούς αγώνες, τέτοιους που να κάνουν μεγάλη εργοδοσία, κυβερνήσεις και τα κόμματα που τη στηρίζουν να βλέπουν εφιάλτες. Σε αυτούς τους αγώνες το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι μαζί με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τον λαό που παλεύει και αγωνίζεται για την ανατροπή αυτού του άδικου συστήματος της βαρβαρότητας.